shed so many tears that my tear dots turn red. Now that hema glowing, flowing, keeping vampires. Νέα Υόρκη, Ιούνιος 1969. Η αστυνομία με τη στήριξη της γειτονιάς εισβάλλει στο gay bar Stonewall Inn, το αποκαταφύγιο για τα λαότκι άτομα της πόλης. Ακολουθούν συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων του μπαρ και των θαμώνων με την αστυνομία και τους φιλήσυχους γείτονες. Οι συγκρούσεις παίρνουν πολλαπλασιαστικές διαστάσεις. Όσα συνέβησαν εκείνο αλλά και τα επόμενα 6 βράδια θεωρούνται ως η σημαντικότερη αφορμή για την πορεία του 1970 που σηματοδότησε αυτό που σήμερα αναγνωρίζεται ως η πρώτη γκέι παρέλαση περηφάνειας του έθνους. Αρκεί μια πορεία όμως για να φέρει την αλλαγή? Όχι πάντα. Και εκεί κατάφερε να βάλει το χέρι του κινηματογράφος με μερικές σπουδαίες ταινίες για το ανεφόρον δικαίωμα όλων των ανθρώπων στο σεβασμό και την αγάπη. Παρότι το Φιλαδέλφια είναι μια ταινία που δεν βασίστηκε σε αληθινά γεγονότα, πολλοί ταυτίστηκαν τελικά με την ιστορία του Άντριου. Γιατί μιλούσε ρεαλιστικά για τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ομοφυλόφιλοι Αμερικανοί πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 90, τον κοινωνικό ρατσισμό και την περιθωριοποίηση. Αποτελεί μια από τις mainstream ταινίες του Hollywood που μίλησαν ανοιχτά και σοβαρά για το AIDS, την ομοφυλοφιλία και την ομοφοβία, με τον γκέι πρωταγωνιστή της να βρίσκεται σε μια στοργική σχέση, εικόνα κόντρα στο πώς παρουσιάζονταν μέχρι τότε οι γκέι πρωταγωνιστές σε ταινίες. Το Φιλαδέλφια κέρδισε το κοινό και τους κριτικούς και χάρισε απλόχερα πολύ κλάμα σε όποιον το είδε, αλλά και ένα βραβείο Όσκαρ στον συγκλονιστικό Tom Hanks. Η τραγική αναζήτηση ενός νεαρού άνδρα για αποδοχή καταγράφηκε στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Boys Don't Cry. Η Χίλαρη Σουάνκ υποδίεται τον Μπράντον Τίνα, ένα νεαρό τρανσέξουαλ που εξωστρακισμένος από την κοινωνία καταφεύγει στην παρανομία για να επιβιώσει πριν τελικά πεθάνει στα χέρια ανδρών που συνήθιζε να αποκαλεί φίλους όταν αυτοί μαθαίνουν την πραγματική του ταυτότητα. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το Boys Don't Cry ξεκίνησε από ανεξάρτητο φιλμ, κέρδισε όμως μεγάλο μέρος του κοινού όταν κυκλοφόρησε και υπενθύμησε την περίπλοκη και επώδυνη ζωή που υποχρώνονται να ζήσουν πολλά τρανς άτομα. Ίσως το 1977 ο Harvey Milk έγραψε ιστορία όταν έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εξελέγει ποτέ σε δημόσιο αξίωμα. Η ομότιτλη ταινία με πρωταγωνιστή τον απερίγραπτα καλό Sean Penn ακολουθεί τη ζωή του Milk κατά την άνοδό του στην πολιτική σκηνή του Σαν Φρανσίσκο όταν αποδηλώς αλλά παθιασμένος άνδρας μετατράπηκε σε ηχηρή φωνή υπεράσπισης για τα ίσα δικαιώματα των ανθρώπων. Ο Sean Penn είναι τόσο καλό στο ρόλο που συχνά ξεχνάς ότι παρακολουθείς έναν ηθοποιό σε δράση από την άνοδο μέχρι τη σοκαριστική στιγμή της δολοφονίας. Μια ταινία για τη δύναμη του ακτιβισμού και τη δυνατότητα να αλλάξει τον κόσμο. Το Moonlight δεν χωράει σε καμία απλή ταξινόμηση και αντιστέκεται σε όλες τις εύκολες ετικέτες του μαύρου, του φτωχού ή του γκέι. Πρόκειται για ένα μικρό αριστούργημα που λειτουργεί περισσότερο ως κοινωνικό ντοκουμέντο για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία ενός μαύρου άνδρα από την παιδική ηλικία, με μια οικογένεια βουτυγμένη στη βία και τα ναρκωτικά, έως την ενηλικίωσή του, σε μια καλύτερη ζωή. Γιατί ακόμα και τα πιο σκληρά γεγονότα δεν αποτελούν απαραίτητα προήμιο της ζωής που ακολουθεί. Αντίθετα, οι επιλογές που κάνουμε πολλές φορές μόνοι μας και μέσα σε ένα ισχνό σημάδι νυχτερινού φωτός είναι και αυτές που τελικά καθορίζουν ποιοι πρέπει ή ποιοι θέλουμε να είμαστε. Βασισμένη στην αυτοβιογραφία του ομοφυλόφιλου κουβανού ποιητή και συγγραφέα Ρεϊνάλντο Αρένας, αυτή η ταινία του Τζούλιαν Σνάμπελ είναι μια γροθιά στο στομάχι. Από τη μία στη σκληρή και ομοφοβική Κούβα του Κάστρο και από την άλλη στην εξίσου βάναυση και υποκριτική Αμερική του Ρίγκαν, η ταινία φυγείται την πορεία μιας από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες των λατινοαμερικανικών γραμμάτων προς την αυτοκτονία. Τον ρόλο του σπουδαίου ποιητή ανέλαβε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, που εκείνη τη χρονιά ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου.